Καλομήνα, εύχομαι σε εσάς και σε εσάς που μας παρακολουθείτε από το σπίτι και να πούμε ότι σήμερα, επειδή είναι πρωτομηνιά, πες δεν κάναμε διαγωνισμό, αλλά με το που μπήκε ο μήνας, διχίλιαρο μετρητό. Τσακ, μπαμ. Ωραία. Στο τέλος εκπομπής, διχίλιαρο. 90, 11, 51, 51, 51, σε μία ώρα και 33 λεπτά, ένας από εσάς θα κερδίσει 2.000 ευρώ μετρητά. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, έσκοψαμε και την πίτα μας εδώ στο Star. Ήταν ωραία στιγμή, ε. Μαζευτήκαμε όλοι εδώ στο Star και η διοκτησία και η διεύθυνση και όλοι οι εργαζόμενοι. Είχε και ωραίο μπουφέ και ευχαριστούμε πάρα πολύ το κανάλι, γιατί σε αυτές τις στιγμές, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ξέρετε, αισθανόμαστε μια ομάδα με τέτοιες ενέργειες και ήταν ωραία ενέργεια, πρέπει να το πω. Τώρα, θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που έτσι εμένα με έχει αγγίξει πολύ. Το Κατερινάκι πάει στη Δευτέρα Γυμνασίου, είναι 13 χρονών. Ένα πολύ γλυκό κοριτσάκι. Το οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα στη σιωπή, γιατί και οι δύο γονείς της είναι κοφάλαλοι. Εκείνη δεν είναι. Αυτό το κοριτσάκι λοιπόν που θα δείτε σε λίγο, έχει καταφέρει. Ήταν η σημεοφόρος στο δημοτικό. Βγάζει μέσω όρο 19 και 1. Τη ρώτησα στο προηγούμενο τρίμηνο, της λέω, Κατερινάκη, πώς θα πηγες, πάει στην ίδια τάξη με το γιο μου. 19 και 1. Πάρα πολύ καλή μαθήτρια, πάρα πολύ καλό παιδί. Και είναι η φωνή του σπιτιού. Θα έρθουν σε λίγο και οι γονείς της. Θα μας μιλήσουν για όλα. Είναι και ο παππούς ο οποίος στηρίζει την οικογένεια, γιατί σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς οι δύο άνθρωποι αυτοί έχασαν και τις δουλειές τους. Ο ένας δούλευε στην απογευματινή, η μαμά δούλευε σε μία ασφαλιστική εταιρεία, χάσαν τις δουλειές τους και χρειάζονται πολύ στήριξη. Πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση. Η Κατερίνα γεννήθηκε και μεγαλώνει στη σιωπή. Οι γονείς της είναι κοφοί. Η αγάπη τους όμως για εκείνη ξεπερνά κάθε εμπόδιο και τα λόγια της καρδιάς τους είναι πιο σημαντικά. Τα άλλα παιδιά πιστεύουν ότι είναι αφύσικο να είναι κάποιος κοφός, να μην ακούει και να μην μιλάει. Αλλά για μένα αυτή είναι πραγματικότητα και αυτό είναι που νιώθω εγώ οικείο. Η 13χρονη είναι άριστη μαθήτρια και μεγαλώνει όπως κάθε παιδί στην ηλικία της. Η αγάπη είναι κάτι που το δίνεις και δεν ζητάς αντάλλαγμα, όχι κάτι που το λες και περιμένεις ο άλλος να σου το πει. Επίσης, άρωμα ενβίας στην Ελλάδα. Έχετε δει ταινίες του Bollywood που χορεύουν αυτούς τους ειδικούς χορούς? Δεν τους έχετε δει? Υπάρχει λοιπόν σχολή στην Ελλάδα που διδάσκει αυτούς τους χορούς. Και θα έρθουν εδώ τα κορίτσια, οι κυρίες της σχολής, να μας χορέψουνε. Congratulations.
Το Bollywood Dance σε ταξιδεύει στον πολύχρωμο κόσμο της Ινδίας. Οι κινήσεις του μοναδικές και οι εκφράσεις του προσώπου απαραίτητες. Αυτός ο χορός γυμνάζει τα πάντα, δηλαδή πόδια, χεράκια, πρόσωπο, και ξέρετε τι λένε, ότι αν γυμνάζεις τους μυς του προσώπου, παραμένεις νέος για πάρα πολλά χρόνια. Το μυστικό της νεότητας. Όταν ξυπνάς, λέει, το πρωί τι κινήσεις κάνεις. Ξεκινάω με ματάκια, τώρα με κοροϊδέψετε. Πολύ. Και αυτό είναι καλό. Πάρα πολύ. Και ματάκια πλάι πάνω, πλάι κάτω. Και προσπαθείς να κάνεις κυκλάκια με τα ματάκια σου. Ινδί Νάντια Ζαχούρ απολαμβάνει το χορό. Αν και για τους γονείς της είναι απαγορευτικός. Οι γυναίκες που χορεύανε στην Ινδία και γενικότερα στην Ασία ήταν οι γυναίκες που εκδίδονταν. Αυτό έχει αρχίσει να ξεπερνιέται τα τελευταία, ας πούμε, 7-8 χρόνια. Μάθω να κάνω κι εγώ ματάκια μετά, καταλαβαίνω. Ναι, με μουσική. Θα μάθω ματάκια. Λοιπόν, τι άλλο θα δούμε. Σταματήστε, με κοροϊδεύουν αυτό το κοντρόλ. Δεν το λες ματάκια αυτό ακριβώς. Η κυρία Τόλη, η αρχισυντάκτρια. Τι λέτε ματάκια εσείς, κυρία Τόλη. Πώς κάνετε εσείς ματάκια, άλλα πράγματα κάνετε. Ξέρω τι κάνετε εσείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε επίσης στη συνέχεια ευκαιρίες που μπορεί κανείς να βρει σε αξεσουάρ αυτή την περίοδο των εκπτώσεων. Δηλαδή, έχουμε βρει μπότες που έχουν 550 ευρώ, είχαν, και τώρα τις αγοράζεις με 50. Γίνεται αυτό. 550-50 γίνεται. Για να δούμε. Όλες οι τάσεις της μόδας σε τσάντες και παπούτσια σε χαμηλές τιμές. Ο ενδυματολόγος Διονύσης Κολποδίνος έψαξε και βρήκε τις καλύτερες προσφορές που θα ανανεώσουν το στυλ σου. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Η Κατερίνα γεννήθηκε και μεγαλώνει στη σιωπή. Οι γονείς της είναι κοφοί. Η αγάπη τους όμως για εκείνη ξεπερνά κάθε εμπόδιο και τα λόγια της καρδιάς τους είναι πιο σημαντικά. Τα άλλα παιδιά πιστεύουν ότι είναι αφύσικο να είναι κάποιος κοφός, να μην ακούει και να μην μιλάει. Αλλά για μένα αυτή είναι πραγματικότητα και αυτό είναι που νιώθω εγώ οικείο. Η 13χρονη είναι άριστη μαθήτρια και μεγαλώνει όπως κάθε παιδί στην ηλικία της. Η αγάπη είναι κάτι που το δίνεις. Και δεν ζητάς αντάλλαγμα, όχι κάτι που το λες και περιμένεις ο άλλος να σου το πει. Θα καλωσορίσω στο στούντιο τον κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο που είναι ο παππούς. Τι κάνετε? Ο παππούς είναι της Κατερίνας. Το Κατερινάκι, η Κατερίνα η Μουτάφη, 13 ετών, που είναι σήμερα κοντά μας και είναι και οι γονείς της. Η κυρία Ιωάννα Νικολακοπούλου και ο κύριος Κωνσταντίνος Μουτάφης. Κατερίνα, ναι. Θέλαμε πάρα πολύ να έρθεις εδώ στο στούντιο κοντά μας για αυτό που είσαι εσύ και που έχεις καταφέρει να είσαι εσύ σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Για σένα είναι η ζωή σου. Για μας τους απ' έξω, εσύ γίνεσαι αντικείμενο θαυμασμού. Και γίνεσαι γιατί με τη βοήθεια βέβαια και της γιαγιάς και του παππού, θα έχεις καταφέρει πάρα πολύ καλά. Και εγώ νιώθω πολύ περήφανη για σένα. Που είσαι σημειοφόρος, ήσουν σημειοφόρος, είσαι μία από τις καλύτερες μαθήτριες στο σχολείο σου, που έχεις αυτές τις επιδόσεις και που είσαι το πλάσμα που έχεις γίνει με τους δύο υπέροχους γονείς. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε το βίντεο, να δούμε πώς είναι η ζωή σας και πώς ήταν από τα πρώτα χρόνια που ήρθε στον κόσμο. Και σε λίγο θα μας πεις περισσότερα. Οι γονείς της δεν μπορούν να της πούν την πιο γλυκιά λέξη «Σ' αγαπώ», αλλά εκείνη νιώθει την αγάπη τους σε κάθε κίνησή τους. Η 13χρονη σήμερα Κατερίνα είναι ένα παιδί που γεννήθηκε και μεγαλώνει στη σιωπή, αφού οι γονείς της ούτε ακούνε ούτε μιλάνε. Τα άλλα παιδιά πιστεύουν ότι είναι αφύσικο να είναι κάποιος κοφός, να μην ακούει και να μην μιλάει.
Αλλά για μένα αυτή είναι πραγματικότητα και αυτό είναι που νιώθω εγώ οικείο. Οι γονείς της Κατερίνας, ο Κώστας και η Ιωάννα, έχασαν την ακοή τους σε μικρή ηλικία λόγω ασθένειας. Γνωρίστηκαν σε σχολείο κοφών και από τότε έγιναν αχώριστοι στη ζωή. Ο έρωτάς τους επισφραγίστηκε με τη γέννηση της μονάκριβης κόρης τους πριν από 13 χρόνια. Μαθήτρια του 19, απουσιολόγος τη Δευτέρα Γυμνασίου και σημειοφόρος της παρελάσης του σχολείου της, η Κατερίνα μελετά καθημερινά τα μαθήματά της, ενώ παράλληλα εξασκεί την νοηματική για να τελειοποιήσει την επικοινωνία με τους γονείς της. Παρακολουθούσα τις κινήσεις των γονιών μου και τις αποτύπωνα τους στο μυαλό μου και μετά τις έμαθα σιγά σιγά. Πήγα και 1-1,5 χρόνο σε μια σχολή με δάσκαλο, φίλο του πατέρα μου και σιγά σιγά την έμαθα. Κάνω μόνο με τα μαθήματά μου και ώστε να βοηθηθώ στο λεξιλόγιο, τις περισσότερες φορές διαβάζω και έξω σχολικά βιβλία. Μια φορά μας είχε μιλήσει η δασκάλα των θρησκευτικών μας και η φιλολογός μας για το ότι θα πρέπει να επικοινωνούμε πιο πολύ με τους γονείς μας, θα πρέπει να δεθούμε. Και όλα τα παιδιά είπαν εντάξει, ενώ εγώ σήκωσα το χέρι μου και προσπάθησα να είμαι όσο πιο ευγενική γίνεται σε αυτό το θέμα και της λέω, κυρία, δεν μπορώ να δεθώ περισσότερο με τους γονείς μου, γιατί δεν ακούνε. Και είχε μείνει σοκαρισμένη, πραγματικά. Παρά την κόφωση, οι γονείς της Κατερίνας εργάζονταν κανονικά επί χρόνια. Ο πατέρας της στα πιεστήρια της εφημερίδας Απογευματινή, η οποία έκλεισε με αποτέλεσμα να χάσει τη δουλειά του, ενώ η μητέρα της απολύθηκε λόγω περικοπών από ασφαλιστική εταιρεία όπου ασχολείται με τη διεκπαιρέωση συμβολαίων αυτοκινήτων. Έστω ο μπαμπάς μου να βρει μια δουλειά ώστε να μπορεί να μας συντηρεί καλύτερα οικονομικά. Συντηρούμαστε μόνο με τη λιγοστή σύνταξη που παίρνει ο παππούς. Να δουν το βιογραφικό κάποιου που να έχει περάσει από και από άλλες εταιρείες. Με το που βλέπουν ότι είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, απλά το απορρίπτουν επειδή νομίζουν ότι δεν είναι ικανό. Εκτός από τη σιωπή των γονιών της, η 13χρονη Κατερίνα έχει να αντιμετωπίσει, όπως λέει, και την εκοφαντική σιωπή της πολιτείας. Τα άτομα με αναπηρία δεν μπορούν να πάρουν έστω ένα επίδομα ανεργίας όταν δεν δουλεύουν. Όμως η μαμά μου δεν έχει ούτε αυτή την πολυτέλεια να πάρει έστω ένα μικρό ποσό το μήνα για να μας συντηρεί. Με 80% αναπηρία που είναι η μαμά μου, δεν την δέχονται καθόλου. Όνειρο της Κατερίνας μόλις μεγαλώσει είναι να ασχοληθεί με τη συγγραφή και τη φιλολογία. Μάλιστα, παρά το νεαρό της ηλικίας της, ήδη γράφει βιβλία. Σίγουρα η ζωή της θα γινόταν best seller. Η αγάπη είναι κάτι που το δίνεις και δεν ζητάς αντάλλαγμα, όχι κάτι που το λες και περιμένεις ο άλλος να σου το πει επίσης. Είναι κάτι να το αισθάνεσαι και να το δείχνεις πραγματικά ότι το νιώθεις. Και οι γονείς μου το κάνουν ακριβώς αυτό. Ακόμα και αν δεν μπορούν να σου το πούν. Ναι, ακόμα και αν δεν μπορούν να μου το πούν, μου το δείχνουν. Η αγάπη είναι το παν. Και εσύ την αγάπη την έχεις σε υπέρμετρο βαθμό, γι' αυτό και κατάφερες να γίνεις αυτό το πλάσμα που είσαι, Κατερινάκι μου. Να πάρουμε λίγο τη ζωή σου από την αρχή και να βοηθήσει και ο παππούς λίγο. Εγώ είχα την πρώτη πολύ απλοϊκή απορία όταν μου είπαν για σένα τα παιδιά στο γραφείο και μου πρότειναν να σε καλέσουμε στην εκπομπή. Όταν ήσουν μικρούλα, όταν ήταν μωράκι, Κατερίνα, πώς έμαθε να μιλάει? Άργησε ή τις έμαθε η γιαγιά και ο παππούς? Όχι, δεν άργησε. Φυσιολογικά, όπως όλα τα παιδιά, αλλά ήταν η γιαγιά επάνω. Ναι, μεν και η μαμά της ήταν, ας πούμε, πρόσεχε πώς θα το κάνει η γιαγιά, πώς θα την γυρίσει, πώς θα την αλλάξει, πώς θα την ταΐσει. Βέβαια, όλο αυτό το βάρος το έχει η γιαγιά. Άρα όλες τις πρώτες λεξούλες. Όλα. Και στάμαθε η γιαγιά, ε. Ναι. Εσύ θυμάσαι καθόλου όταν ήσουν πιο μικρούλα? Δεν ξέρω πόσο πίσω γεννούν οι μνήμες σου, αλλά θυμάσαι τον εαυτό σου να προσπαθεί να κατανοήσει για ποιο λόγο δεν μπορεί να μιλήσει η μαμά και ο μπαμπάς, ενώ εσύ μιλάς και η γιαγιά μιλάει? Ναι, αρκετές φορές. Είχα ρωτήσει τη γιαγιά, γιαγιά, γιατί η μαμά δεν μπορεί να μιλήσει, γιατί ο μπαμπάς δεν μπορεί να με βοηθήσει με τα μαθήματα?
Και μου εξηγούσε η γιαγιά ότι είναι κοφή, ότι δεν μπορούν να μιλήσουν. Όμως το κατανόησα με την πρώτη φορά που μου το είπε και αυτό με έκανε ακόμη πιο πολύ να θέλω να προσπαθώ να δεθώ ακόμη περισσότερο μαζί τους. Σε έκανε ακόμη πιο πολύ να προσπαθείς. Να δεθώ ακόμη πιο πολύ μαζί τους. Ανέπτυξες από πολύ μικρή μια ανάγκη να τους στηρίζεις και να τους βοηθάς. Ναι. Και το λέω γιατί τα παιδιά μεγαλώνουν χωρίς αυτή την ανάγκη. Δηλαδή, τα παιδιά μεγαλώνουν μαθαίνοντας πάντα οι γονείς να τα στηρίζουν. Και έχουν συνήθως μια απληστία στη συμπεριφορά τους στο να παίρνουν από τους γονείς. Δεν δίνουν εύκολα στους γονείς, παρά μόνο αγάπη ενδεχομένως. Η Κατερίνα δεν το δέχτηκε και όχι μόνο το δέχτηκε, αλλά το παρουσίαζε κιόλας στους μαθητές της, στα παιδιά τα άλλα, ότι εγώ είμαι αυτή που είμαι, αλλά η μάνα μου, ο μπαμπάς μου και η μαμά μου δεν ακούνε και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δηλαδή το δέχτηκε γιατί της δώσαμε, η περισσότερη γιαγιά, γιατί η γιαγιά ήταν στο σπίτι, της έδωσε τη γραμμή που λέμε, το έβασμα ότι οι γονείς της είναι αυτοί και με αυτό θα μεγαλώσει. Mm-hmm. Έμαθες ταυτόχρονα προφανώς με το να μιλάς από τη γιαγιά, έμαθες και τη νοηματική. Ναι, ακριβώς. Όταν ήσουν μωρό, πρέπει να έμαθες κατευθείαν τη νοηματική για να μπορείς να συνεννοηθείς μαζί τους. Αμέσως. Έβλεπα πώς έκαναν τις κινήσεις. Αναρωτιόμουν πάντα, ρώταγα τη γιαγιά, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Μου εξηγούσε η γιαγιά, προσπαθούσε να μου εξηγήσει και η μαμά και ο μπαμπάς όσο πιο πολύ μπορούσαν. Και με λίγη προσπάθεια την έμαθα. Αναγκάστηκες να μεγαλώσεις και λίγο πιο γρήγορα? Δεν αναγκάστηκα. Ήθελα να μεγαλώσω πιο γρήγορα. Ήθελα να διάβαζα για την ακρίβεια. Mm-hmm. Είχα μάθει να διαβάζω στα 3 μου. Ακόμα και αρκετά μεγάλο βιβλίο, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Γιατί ήθελα στο μέλλον, όταν πάω σχολείο, να κάνω περήφανο τους γονείς μου. 3 ετών διάβαζε? Έπαιρνε τα Mickey Mouse και τα διάβαζε όλα. Πώς τα διάβαζε, τις έμαθε η γιαγιά, πώς? Η γιαγιά της. Η γιαγιά της είναι ο ήρωας. Δηλαδή, γυναίκα σας, πού την αφήσατε, ναι, τη γιαγιά σήμερα, δεν μας τη φέρατε εδώ. τη γιαγιά. Η γιαγιά μεγάλωσε την κόρη μου, το οποίο από 3 χρονών είναι από υψηλό πυρετό. Από υψηλό πυρετό έπαθε κόφωση, ναι, το παιδί. Ο ήρωας του σπιτιού. Και όχι μόνο ήταν η δασκάλα, η μητέρα, τα πάντα όλα. Τη μεγάλωσε, σπουδάσαμε. Τι σπούδασε? Έχει μάθει κομπιούτερ, έχει βγάλει το σχολείο, το δημοτικό, το λύκειο, τεχνικό λύκειο των Γκουφών. Ναι. Ξέρει το κομπιούτερ. Ναι. Και όλα αυτά είναι επί της ομπρέλας της γιαγιάς. Γιατί δούλευε και την είχα βάλει σε μια ασφαλιστική εταιρεία. Μην μου πάτε εκεί στο θέμα της δουλειάς, θα σας πάω σε λίγο εγώ γιατί θέλω να ολοκληρώσουμε, ναι, ναι, με την Κατερίνα. Η Κατερίνα λοιπόν νιώθει από πολύ μικρή την ανάγκη μαζί με τη βοήθεια της γιαγιάς να μεγαλώσει πιο γρήγορα και να κάνει περήφανους τους γονείς της, λέει. Ναι. Νομίζω ότι ήταν και μια ενστικτόδης ανάγκη να βοηθήσεις και τους γονείς σου, εκτός να τους κάνεις περήφανους, έτσι. 3 ετών αρχίζει και διαβάζει. Άρα, συγγνώμη τώρα, 3 ετών είναι, πάνε στον παιδικό σταθμό, δεν ξέρουν τι τους γίνονται τα παιδιά. Πώς διάβαζε εσύ 3 ετών, πραγματικά είναι απορία άξιον. Σε ένα σπίτι λοιπόν που δεν υπάρχει η ακοή και στους δύο γονείς, γεννώνται διάφορα πρακτικά ζητήματα, τα οποία καλείσαι να λύσεις εσύ. Θες να μας πεις μερικά από αυτά που έπρεπε να λύσεις όταν ήσουν ένα παιδάκι, πιο μικρούλα ακόμα? Πρακτικά. Χτυπάει το κουδούνι, το τηλέφωνο, φέρνει κάποιος ένα, ναι, γράμμα. Συνέχεια, όταν δούλευε ο μπαμπάς, τον έπαιρνε τηλέφωνο από τη δουλειά του για διάφορα θέματα. Mm-hmm. Και πάτε το σήκωνα εγώ και μου απάνταγαν ο κύριος Μουτάφης. Και εγώ της λέω, ο κύριος Μουτάφης, όπως ξέρετε, είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, δεν μπορεί να σας μιλήσει. Εγώ θα ασχοληθώ. Από τι ηλικία απάνταγες με αυτόν τον τρόπο στο τηλέφωνο? Από το δημοτικό, από 6 χρονών.
Από 6 χρονών δηλαδή, σήκωνες το τηλέφωνο και έπρεπε να συνεννοηθείς εσύ για οποιαδήποτε ανάγκη του σπιτιού, ναι. Φαντάζομαι. Ναι. Και ακόμη και για λογαριασμούς. Όταν ήταν να πάμε, έλεγα στον μπαμπά, πάμε μαζί για να συνεννοηθώ. Άρα κάθε πρώτη του μήνα που έπρεπε να πληρωθούν οι λογαριασμοί, για να είμαι μαζί. Ο μπαμπάς έπιανε εσένα από το χεράκι, που ήσουν τότε 5-6 χρονών κοριτσάκι και πήγαινε μαζί σου για να συνενθείς εσύ για την πληρωμή. Ναι. Αυτό σε έκανε να μεγαλώσεις πιο γρήγορα, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι λίγο πιεστική η εμπειρία, αλλά και ωραία. Δηλαδή? Γιατί νιώθεις ότι, όχι όπως τα άλλα παιδιά της ηλικίας μου, ότι έχεις κάποιον έλεγχο. Και πιστεύω ότι και στα άλλα παιδιά πρέπει να δώσουν λίγο αυτή την ελευθερία να έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο μέσα στο σπίτι. Και εγώ το ρόλο μου τον έχω κατακτήσει ήδη. Ναι, σωστά. Εσύ άρχισες να νιώθεις ότι έχεις τον έλεγχο κάποιων καταστάσεων σε μια ηλικία που ήσουν ακόμα πάρα πολύ μικρή. Ναι. Πήγες κάποια στιγμή και σε ειδική σχολή για να τελειοποιήσεις την νοηματική? Πήγα όταν ήμουν, νομίζω, 5η δημοτικού, για ένα χρόνο, επειδή ήταν και φίλος του μπαμπά μου, ο δάσκαλος. Έμαθα λίγο, όχι πολλά πράγματα φυσικά, αλλά έχω ακόμα ένα βιβλίο που μου έχει δώσει και άμα δεν θυμάμαι κάτι, το ξεφυλίζω και με βοηθάει. Πώς κατάφερες στο σχολείο να έχεις τόσο υψηλές επιδόσεις? Αυτό μερικές φορές ρωτώ και τον εαυτό μου. Αλλά φαντάζομαι ότι επειδή οι γονείς μου δεν ακούνε και θέλω όσο πιο πολύ γίνεται να τους κάνω να νιώσουν ότι τα πάω καλά, ότι είμαι αρκετά δυνατή για να τα περάσω όλα αυτά μόνη μου, να μην νομίζουν ότι νιώθω πιο κατώτερα από τα παιδιά της ηλικίας μου. Αυτό με κάνει να θέλω να προσπαθήσω περισσότερο και στο σχολείο και στην καθημερινότητά μου, σε οτιδήποτε. Στο σχολείο ποιος έρχεται για τους βαθμούς? Η γιαγιά. Και κάποιες φορές έρχεται και η μαμά να δει τους βαθμούς και άμα μπορεί να διαβάσει έστω τα χείλη των δασκάλων μου, να καταλάβει τι λένε. Στο σχολείο είχες ποτέ θέματα με τα άλλα παιδιά ή τα παιδιά έχουν μία σκληρότητα όταν είναι πιο μικρά, μετά αρχίζουν και καταλαβαίνουν? Αυτό είναι το περίεργο, ότι στο σχολείο, μόλις έμαθα τα παιδιά ότι οι γονείς μου είναι κοφοί, τους ξεκαθάρισα και στους δασκάλους μου ότι δεν θέλω ιδιαίτερη περιποίηση. Δεν νιώθω πιο αδύναμη επειδή οι γονείς μου δεν ακούνε. Και όχι, δεν είχα ούτε κάποια πιο εύκολη, ούτε κάποια πιο δύσκολη απεύθυνση. Δεν ήθελες να σε λυπούνται? Όχι, δεν ήθελα. Δεν σε αρέσει να σε λυπάται κανείς? Όχι. Θέλεις να σε αντιμετωπίζουν ως ίση. Όπως βέβαια δεν σε αρέσει και κάποιος να σου μιλήσει αρνητικά, που καταλαβαίνω ότι δεν συνέβη αυτό. Όχι. Γιατί έχω συναντήσει πάρα πολλές περιπτώσεις παιδιών στην ηλικία σου που δέχονται είτε bullying είτε προσβολές για απλά πράγματα, ναι. Πόσο μάλλον όταν μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον διαφορετικό. Πόσα χρόνια είναι που η μαμά και ο μπαμπάς είναι στην ανεργία? Η μαμά είναι περίπου πάει στα 5 χρόνια. Ο μπαμπάς πάει στα 4, από την ημέρα που έκλεισε η απογευματινή. Πόσα χρόνια εργάζονταν ο μπαμπάς στην απογευματινή? Ο μπαμπάς 18 χρόνια στην απογευματινή. Θα σου κάνεις, κάτσε. Δεκατρία χρόνια. Έχει τον έλεγχο. Παππού, λάθος κάνεις. Δεν είναι 18 χρόνια. 18 ένα λεπτό. Χρόνια είναι, ένα λεπτό έχει να μάθω. Βγει στη δουλειά. 18 χρόνια έχει βγει στη δουλειά, όχι μόνο στην απογευματινή. Εργάζεται 18 χρόνια και 13 ήταν στην εφημερίδα απογευματινή. Ναι. Μέχρι που έκλεισε. Πού εργαζόταν ο μπαμπάς κατά ήταν στο τελείωμα της εφημερίδας που τις μπαλάρουν και μετά τις φορτώνουν στα αυτοκίνητα, στα μηχανήματα.
όχι μόνο έκκληση απογευματινή, αλλά δεν τον έχουν βοηθήσει και κανένας. Σαν άτομο με ειδικές ανάγκες. Ούτε τα σωματεία, ούτε κανένας άλλος εκδότης να τον πάρει. Είναι άτομο με ειδικές ανάγκες. Που λένε ότι βοηθάνε. Με 80% αναπηρία. Με επίσημα χαρτιά αυτά. Και η μαμά που εργαζόταν? Η μαμά εργαζόταν σε μια ασφαλιστική εταιρεία, Εγναντία. Ναι. Ασφαλιστική, και μετά την είχα, μόλις έκλεισε αυτή η εταιρεία, την έβαλα στην Κομέσια. Τη Ασπής. Ναι. Πάλι. Και αυτή έκλεισε και έμεινε χωρίς εργασία εκεί. Καταρίνα, πόσο άλλαξε η ζωή σας τα τελευταία 3-4 χρόνια που είναι και οι δύο γονείς άνεργοι? Πάρα πολύ. Δηλαδή? Όταν δούλευαν και οι δυο, είχα την άνεση να πηγαίνω, να πληρώνω τα αγγλικά μου όταν ήταν η ώρα. Τώρα έχω καθυστερήσει αρκετές δόσεις κιόλας. Πας σε κάποιο φροντιστήριο? Ναι, πάω φροντιστήριο. Σε ποια περιοχή μένετε? Αμπελόκηπους. Μεσογείων. Και πηγαίνω στο φροντιστήριο στο Σεβαστοπόλεως. Και τώρα, επειδή οι γονείς μου είναι άνεργοι, σκέφτομαι κιόλας και να το σταματήσω σε κάποια στιγμή. Όχι, μωρέ. Πρέπει να βοηθήσουμε εμείς αυτό τουλάχιστον. Θα ψάξουμε να βρούμε ένα φροντιστήριο εκεί στην περιοχή να σου δώσουμε μια υποτροφία, γιατί είναι πάρα πολύ σκληρό. Όχι, δεν πρέπει να γίνει αυτό. Και ένας παππούς με μια σύνταξη πόσα στόματα να ταΐσει και πόσους ανθρώπους να συντηρήσει? Πέντε άνθρωποι όλοι με τη σύνταξη του παππού. Όχι. Και είσαι πολύ αστέρι για να σταματήσεις το φροντιστήριο και τα αγγλικά σου. Και με τέτοια θέληση που έχεις, πρέπει να βρούμε μια λύση. Μόνο αγγλικά κάνεις? Κάνω και βόλεϊ. Στο σχολείο ή εκτός? Όχι, στην ομάδα των Αμπελοκήπων. Την έχω στο βάλει Δήμο. Για να, γιατί της αρέσει. Ναι. Και την έχω βάλει στους Αμπελοκήπους, εκεί στο βόλεϊ. Στην αρχή δεν μ' άρεσε. Το ζόρι, λέει, στην αρχή δεν μ' άρεσε. Τι σ' αρέσει να κάνεις? Να διαβάζω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είτε αγγλικά είτε ελληνικά βιβλία. Και όταν μου λένε οι άλλοι, αυτό είναι πολύ μεγάλο βιβλίο, εγώ της λέω, αυτό είναι πολύ μικρό βιβλίο και είναι 300 σελίδες. Δηλαδή, εμένα το μεγάλο μου φαίνεται πάνω από 1500 και πάνω. Πού βρίσκεις βιβλία για να διαβάζεις? Απέναντι στο σχολείο μου έχουμε ένα βιβλιοπωλείο. Και πηγαίνω εκεί. Έχετε και δανειστική βιβλιοθήκη? Όχι. Αλλά μερικές φορές πηγαίνω πάνω, είναι στην Πανόρμου, στο 7ο διαμέρισμα και παίρνω από εκεί βιβλία. Μπορώ να πω κάτι? Πρέπει να βρούμε και βιβλία. Μπορώ να πω κάτι, κυρία Κατρινά? Να βρούμε και ωραία βιβλία να τις στείλουμε και να τις λύσουμε και το θέμα του φροντιστήριου. Γιατί, εντάξει, τώρα πραγματικά είναι πολύ κρίμα να βλέπεις τέτοια παιδιά. Ξέρεις κάτι, μωρέ, Κατερίνα? Υπάρχουν άλλα παιδιά που τα έχουν όλα. Τα έχουν όλα. Και βιβλιοθήκες στο σχολείο τους και όλα τα, και μαθήματα, όχι σε φροντιστήρια, ιδιαίτερα αυτά. Και είσαι από πάνω και λες, διάβασε, σε παρακαλώ, λες και σου κάνει χάρη να διαβάσεις. Τον παρακαλάς για να διαβάσεις. Και βλέπω παιδιά σαν και σένα, με τέτοια θέληση, τέτοια λαχτάρα, και κάθονται και σκέφτονται ότι ίσως να μην έχουν τα χρήματα να πάνε στο φροντιστήριο, και αυτό με τρελαίνει. Εμάς στο σπίτι γίνεται ακριβώς το ανάποδο. Λένε οι γονείς στα παιδιά, κάτσε, διάβασε, έχεις διαγώνιση αύριο. Ενώ εμένα, με παίρνει και η γιαγιά και μου λέει, σήκω από τα βιβλία, πήγαινε έξω, παίξε. Σήκω από τα βιβλία, σου λέει η γιαγιά. Τι είναι αυτό που βρίσκεις στα βιβλία, Κατερίνα, που σε κάνει να νιώθεις όμορφα? Αυτό μου οδήγησε και στο επάγγελμα που θέλω να γίνω. Τι θες να γίνεις? Συγγραφέας. Γράφεις γιατί καλά? Αρκετά. Μου έχει πει και η φιλόλογός μου, που τώρα λογικά θα μας βλέπει. Μου το έχει πει ότι γράφω πάρα πολύ καλές εκθέσεις. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην έκθεση το πόσα βιβλία διαβάζεις. Τεράστιο ρόλο. Μα γι' αυτό διαβάζω, για να εμπλουτίσω το λεξιλόγιο και τις γνώσεις μου. Αλλά θέλω να δω και πώς οι άλλοι συγγραφείς εκφράζουν ό,τι θέλουν να πούν με το λόγο μέσα στα βιβλία τους. Πώς τα γράφουν, τι θέλουν να, αν θέλουν να δώσουν ένα πιο μεγάλο νόημα μέσα από αυτά που γράφουν. Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο? Καλά, δεν φαντάζομαι ότι έχεις ένα, αλλά φαντάζομαι ότι αυτή την τελευταία περίοδο κάτι θα έχεις ξεχωρίσει. Αυτή την περίοδο? Ναι.
Τι? Έπαιζα ένα παιχνίδι και είχα κολλήσει. Και μόλις το τελείωσα, είχα δει ότι υπάρχουν και βιβλία σχετικά με αυτό το παιχνίδι. Ποιο? Το Assassin's Creed. Πώς? Assassin's Creed λέγεται το παιχνίδι. Assassin. Ναι. Αυτό με τους, το επιθετικό με τους δολοφόνους. Μου το έχει κολλήσει ένας φίλος μου. Το παίζουν όλα τα παιδιά. Ναι. Κανένα άλλο βιβλίο? Ναι, ήταν και ένα. Πιο πριν. Σ' αρέσουν αυτά με τα εγκλήματα και το μυστήριο. Μ' αρέσουν το μυστήριο, αλλά μ' αρέσει και... Και εμένα μ' αρέσουν με μυστήριο, θέλω να σου πω. Πολύ. Τι άλλο σ' αρέσει? Και πριν, αρκετά πριν, είχα διαβάσει το Φάντασμα του Μανχάταν. Που ήταν η συνέχεια του Φαντάσματος της Όπερας. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θέλω να ζητήσω από τη μαμά, στην νοηματική, και θα μεταφράσεις εσύ, θέλω να μου περιγράψει τη σχέση σας. Λέει ότι μιλάμε, δεν τσακωνόμαστε καθόλου και κάποιες φορές κάθεται και βλέπει πώς διαβάζω και αισθάνεται ότι θέλει να με βοηθήσει. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Επειδή όλα τα παιδιά δεν αντέχουν τη μουρμούρα της μάνας τους, να είναι πάνω από το κεφάλι τους συνέχεια να το μαλώνει. Εσύ από τη μουρμούρα έχεις γλιτώσει. Πώς σε μαλώνει, γιατί φαντάζομαι σε μαλώνει κάποιες φορές. Όχι. Δεν σε έχει μαλώσει ποτέ? Όχι. Ποτέ? Ούτε. Ούτε μια τιμωρία σε όλη μου τη ζωή. Ούτε μια τιμωρία? Η γιαγιά. Η γιαγιά είναι που είχε αναλάβει αυτό το ρόλο. Από αυτό δεν κλειτώνω. Η γιαγιά είναι σαν δεύτερη μητέρα μου. Με φωνάζει, κάθεται πάνω από το κεφάλι. Τίποτα. Τίποτα. Αλλά από αυτό, από τη γιαγιά, δεν βλέπω να κλειτώνω και δεν θέλω να κλειτώσω. Λοιπόν, θα πω το διαγωνισμό και θα επανέλθουμε για να ολοκληρώσουμε. Θέλω να περιγράψουμε ακριβώς τις θέσεις εργασίας των γονιών, γιατί το ζητούμενο δεν είναι μόνο να βγαίνουμε στη τηλεόραση ή να κουβεντιάζουμε για προβλήματα, το ζητούμενο είναι να μπορούμε και να βοηθάμε. Έτσι. Για δουλειά περισσότερο, κύριε Κατιάνα. Μακάρι. 2.000 ευρώ μετρητά έχουμε να δώσουμε σήμερα. Αυτός είναι ο διαγωνισμός μας. Είναι πρώτη του μήνα, καλό μήνα. Και είπαμε, μιας και είναι 1η Φλεβάρη σήμερα, σε 55 λεπτά από τώρα, να σας δώσουμε 2.000 ευρώ μετρητά. Θα τηλεφωνήσετε από σταθερό στο 90 11 51 51 51, ή θα στείλετε μέσω SMS, τάφε ένα κενό, το όνομα τεπώνυμό σας, στο 54 990. Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία! Το Bollywood Dance σε ταξιδεύει στον πολύχρωμο κόσμο της Ινδίας. Οι κινήσεις του μοναδικές και οι εκφράσεις του προσώπου απαραίτητες. Αυτός ο χορός γυμνάζει τα πάντα, δηλαδή πόδια, χεράκια, πρόσωπο, και ξέρετε τι λένε, ότι αν γυμνάζεις τους μυς του προσώπου, παραμένεις νέος για πάρα πάρα πολλά χρόνια. Το μυστικό της νεότητας. Όταν ξυπνάς λέει το πρωί, τι κινείς? Ξεκινώ με ματάκια, τώρα με κοροϊδέψτε. Πολύ. Και αυτό είναι καλό. Πάρα πολύ. Και ματάκια πλάι πάνω, πλάι κάτω. Και προσπαθείς να κάνεις κυκλάκια με τα ματάκια σου. Ινδί, Νάντια Ζαχούρ απολαμβάνει το χορό. Αν και για τους γονείς της είναι απαγορευτικός. Οι γυναίκες που χορεύανε στην Ινδία και γενικότερα στην Ασία ήταν οι γυναίκες που εκδίδονταν. Αυτό έχει αρχίσει να ξεπερνιέται τα τελευταία, ας πούμε, 7-8 χρόνια. Όλες οι τάσεις της μόδας σε τσάντες και παπούτσια σε χαμηλές τιμές. Ο ενδυματολόγος Διονύσης Κολποδίνος έψαξε και βρήκε τις καλύτερες προσφορές που θα ανανεώσουν το στυλ σου. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι επειδή πραγματικά είσαι ιδιαίτερο και ξεχωριστό παιδί, έχουμε ήδη 3 προτάσεις για φροντιστήρια που θέλουν να σου δώσουν υποτροφία. Το ένα είναι στην Κυψέλη, το άλλο είναι στο Δίρονα και δεν σε βολεύουν, το άλλο είναι στο Αμπελόκηπους. Όμως, δεν τα ανακοινώνουμε στον αέρα, γιατί θέλουμε να προσπαθήσουμε μήπως πάμε σε αυτό που ήδη πας και σου δώσει αυτό την υποτροφία, γιατί είναι δίπλα στο σπίτι σου και επειδή είσαι 13 χρονών και πας μόνη σου, είναι λίγο δύσκολο να μεταφερθείς πιο μακριά. Άρα, θα κάνουμε μία προσπάθεια να επικοινωνήσουμε και με το δικό σου. Μήπως με κάποιο τρόπο το ρυθμίσουμε. Λοιπόν,
Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δείξουμε ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει όπως εσύ, όπως ο Γιάννης ο Ζουγανέλης. Ο Γιάννης ο Ζουγανέλης ήξερες ότι έχει γονείς κοφούς. Όχι. Ναι. Το ξέρω. Ναι. Ο Γιάννης ο Ζουγανέλης έχει και τους δύο γονείς του κοφούς. Και ο Βυσκαδουράκης έχει τον έναν από τους δύο. Ο Θανάσης, ο Βυσκαδουράκης. Και παλιά ο Πουλάκης, ο Βασίλης, που ήταν στην ΕΡΤ 1 mm-hmm. και στην ΕΡΤ 2. Και έχουν μιλήσει γι' αυτό και θέλω να τους ακούσεις. Μεγάλωσαν διαφορετικά από άλλα παιδιά, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ξεχώρισαν ή ένιωσαν ποτέ και διαφορετικοί, έστω και αν το περιβάλλον τους δεν μπορούσε εύκολα να τους αποδεχτεί. Ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Θανάσης Βυσκαδουράκης μεγάλωσαν με γονείς που ήταν κοφάλαλοι και για ούτε μια στιγμή δεν ένιωσαν άβολα για αυτούς, σε αντίθεση βέβαια με την κοινωνία. Αυτό που με έκανε και πόνεσα στη διαδικασία της ζωής μου, των παιδικών μου χρόνων, δεν ήταν μέσα στην οικογένεια. Ήταν ο τρόπος που αντιμετωπιζόταν η οικογένεια από την κοινωνία. Ρατσισμό, δηλαδή. Τρομερός ρατσισμός. Αλήθεια. Τρομερός. Η πιο δυνατή εικόνα ή συνέστημα που μπορούσε να έχεις νιώσει όταν μεγάλουν σε μια mm-hmm. οικογένεια, στην οικογένειά σου, ήταν, ας πούμε, ότι δεν θα άκουγες το «σ' αγαπώ» από τη μαμά ή από τον μπαμπά. Όχι, το άκουσα. Μια χαρά. Ναι. Βέβαια. Μια χαρά mm-hmm. το άκουσα. Μια χαρά το άκουσα. Με το δικό τους βέβαια ναι. τρόπο, αλλά μια χαρά. Τέλεια. Μια χαρά. Mm. Και πολύ δυνατά το άκουσα, αλλά το άκουσα και το γεύτηκα και το οσφρίστηκα. Όταν ήρθε η μάνα μου, η οποία ενδιαφερόταν πάρα πολύ για τις σπουδές μου, από την προσχολική και σχολική ηλικία, να ρωτήσει τη δασκάλα μου, την κυρία Αλεξάνδρα, στο 22ο Δημοτικό Σχολείο από όπου πήγαινα, η μητέρα μου είχε έναν τρόπο να εκφράζεται που δεν ήταν φυσιολογικός. Να, ο κοινωνικός ρατσισμός. Με πλησίασαν όλα τα συμμαθητάκια μου τότε και μου λέγανε «Τι γίνεται με τη μαμά σου, τι συμβαίνει?» Εγώ αυτόματα λέω «Είναι Ιταλίδα». Οπότε μετά είχα μεγαλύτερη να καταλάβω να σου πω. Είναι Ιταλίδα, η Ιταλίδα μάνα. Να πως μερικές φορές γίνεται ισορροπεί το χιούμορ με ένα πράγμα που δεν είναι και τόσο ευχάριστο για να το αντιμετωπίσεις. Κάπου είχες πει ότι πως βίωσε τον κοινωνικό ρατσισμό. Είχε πάει ο μπαμπάς στο νοσοκομείο. Ναι. Γιατί ήταν άρρωστος, είχε πάθει ένα τροχαίο. Ναι. Και είχατε τραγική αντιμετώπιση. Α, πάλι ο κοφός μας ήρθε εδώ πέρα. Δεν μπορώ να φανταστείς. Και ήσουν πιτσιρίκος εσύ με τον. Ναι, αδερφό μου, το κάναμε λαμπόγιαλο. Και τα κάνατε. Ναι, γιατί. Όχι, δεν πιστεύω ότι πρέπει να πάω. Πόσο χρόνο ήσουν, δηλαδή. Πιτσιρίκος. Στην τρίτη γυμνασίου. 14 χρονών. Ναι. Και ο αδερφός μου ακόμα πιο μικρός. Δηλαδή. Είχε κακή αντιμετώπιση από γιατρό. Βεβαίως, γιατί ο πατέρας μου πήγε να πάρει ανανέωση αδείας και το λέω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη της ασφαλιστικής εισφοράς όταν την έχουν ανάγκη και αντιμετωπίζονται κάπως από επιστήμονες, υποτίθεται. Άκουσα τον γιατρό όταν πήγα, όχι πάλι ο κοφός. Και δεν μπόρεσα να το δεχτώ. Και βέβαια, εγώ πήρα τα σκαμπό, γιατί μερικές φορές η χειροδικία που συνεχώς απειλείται από τον νόμο είναι λυτρωτική για να φέρει τα πράγματα στα ίσα. Και ανοίξαμε κεφάλια δηλαδή, πιτσιρικάκια. Και μας πήγαν στην αστυνομία. Όλα αυτά. Στο τμήμα. Όλα τα πάντα, τα πάντα. Ο Θανάσης Βυσκαδουράκης αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα με τον πατέρα του. Νιώθει όμως πετυχημένος γι' αυτό που κατάφερε. Μεγάλωσε και ανηλικιώθηκα κάπου αλλού. Γι' αυτό και επιβράβει. Και μου λένε, ποια είναι η επιτυχία σου? Η επιβίωση, λέω απλά. Ναι, ήταν κάποτε μειονέκτημα το να είσαι από παιδί κοφών ανθρώπων. Πολύ μειονέκτημα στη χώρα αυτή. Και ακόμα είναι. Δηλαδή είδα προχθές ένα πολύ γλυκό κοιτάτο παιδί. Και ήταν ο πατέρας μου έξω και με είδε. Α, Θανάση, Θανάση, ηθοποιέ. Και για να μου δεις τη χαρά του πιτσιρικάς, μου λέει, κοίτα αυτός κάνει. Και ήταν ο πατέρας σου. Και ήταν ο πατέρας μου. Αλλά τώρα, στο παιδί αυτό, δεν πήγα να το μαλώσω. Γιατί το παιδί είναι παιδί. Τα παιδιά καταρχήν είναι σκληρά. Και του λέω να σου πω κάτι. Του λέω, Γιωργάκο, αυτός ο κύριος ήταν στον πόλεμο, στο 1940. Και άρχισε και το έλεγα σαν παιδικό παραμύθι. Ναι. Μου αρέσουν τα παραμύθια εμένα. Και του λέω, αυτός, ο κύριος που βλέπεις ο ψηλός, που ξαδομάλισε έτσι, που είναι παππούς, ήταν λόγω με τους Γερμανούς. Και σκάει μια βόμβα, λέω, και έχασε λέω την ακοή του. Και ένα πιτσιγάς μου λέει, ναι, ρε Θανάση. Του λέω, άρα, όταν θα το ξαναδείς, να του κάνεις, τι κάνεις, είσαι καλά. Σε ευχαριστώ που ζω εδώ ελεύθερος σε αυτή τη χώρα. Για να είναι αυτή η χώρα ελεύθερη, κάποιοι λόγοι πολέμησαν για μας. Πώς φάνηκε το βίντεο? Απίστευτο.
Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους εργαζομένους του ΟΠΑΠ που πήραν τηλέφωνο και είπαν ότι θα κόψουν την τους συνταξιούχους του ΟΠΑΠ πήραν τηλέφωνο και είπαν ότι θα κόψουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους και ότι κάθε χρόνο δίνουν ένα έπαθλο σε ένα μικρό παιδάκι, σε κάποιο αριστούχο μαθητή. Και φέτος τους έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η δική σου παρουσία εδώ στην εκπομπή και θέλουν το έπαθλο, οι συνταξιούχοι του ΟΠΑΠ, να το δώσουν σε σένα. Επίσης, θα επικοινωνήσουμε με το διοικητή του ΙΚΑ, διότι είναι τραγικό να έχεις απέναντί σου δύο γονείς κοφάλαλους, να είναι και οι δύο κοφάλαλοι, να έχουν μείνει και οι δύο άνεργοι και να τους λες ως κράτος ότι, ρε παιδιά, με αυτή την ανεργία που υπάρχει, δεν πειράζει, πάτε να βρείτε δουλειά. Και εγώ ρωτώ, ποια επιχείρηση, τη στιγμή που δεν πρημοδοτείται η αναπηρία εργασιακά, δηλαδή να πεις ότι υπάρχει κάποιο κίνητρο για τον επιχειρηματία να επιλέξει ένα κοφό να πάρει στη δουλειά του, εκτός και αν ο άνθρωπος έχει μια διάθεση φιλανθρωπίας, είναι πολύ πιο δύσκολο. Γιατί όταν στέλνει το βιογραφικό της η γυναίκα και λέει ότι εγώ είμαι κοφή, σίγουρα έχει ένα δεσβαντάζ σε σχέση, ένα μειονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους υποψήφιους για αυτή τη θέση. Δεν μπορεί λοιπόν να λες σε δύο ανθρώπους κοφούς ότι βγείτε έξω στην αγορά εργασίας να δουλέψετε. Μακάρι να βρουν μια εργασία, αλλά πρέπει να τους βοηθήσεις μέχρι τότε. Μπορεί να μην τις βγάζουν ένα επίδομα αναπηρίας. Επιτρέπετε. Ναι. Χαρτιά επίσημα από το ΙΚΑ με 80% αναπηρία. Mm-hmm. Με επιτροπές σφραγισμένες και υπογραφές. Με 80% αναπηρία. Mm-hmm. Την πέρασα δύο φορές από επιτροπή και την κόψανε. Και με ποιο σκεπτικό την κόβουνε τη γυναίκα. Ότι δεν επιδεινώνεται η κατάστασή της. Τι πρέπει να μείνει και τυφλή δηλαδή για να τη βοηθήσουν. Τι πρέπει να κάνει αυτή η γυναίκα. Έχω χαρτιά επίσημα. Επίσημα χαρτιά του ΙΚΑ με 80% αναπηρία εν ζωή. Και μου την κόψανε δύο φορές. Και δεν παίρνω ούτε ένα επίδομα. Εντάξει, πού να πάει. Ντροπή, σωστά. Λέει ο κύριος πίσω μια χαρά τα χώνει. Δώστε το κοινό να τα χώσει. Έλα το κοινό. Δώστε το κοινό. Δώστε τον κύριο πίσω. Μια χαρά τα λέτε. Τι λέτε, κύριε. Θα του δώσανε αναπηρικές μισή. Θα τα πού να πρέπει να ζευγάρι. Έτσι. Δώσανε. Τελειώσαμε. Αφού, έτσι. Πήραν όλοι οι μαϊμού. Ε? Όλοι οι μαϊμού ακριβώς. Τα τσέπωσαν. Όλοι οι μαϊμού ανάπηροι. Τώρα η γυναίκα με 80% αναπηρία. Δύο κοφάλαιοι άνθρωποι μεγαλώνουν αυτό το υπέροχο πλάσμα. Όχι, να βγεις να δουλέψεις. Δούλευαν οι άνθρωποι και δεν τους έκλεισαν οι επιχειρήσεις, πτώχευσαν. Τι πρέπει να κάνουν τώρα δηλαδή. Δεν είναι από επαρχία οι επιτροπές, είναι της Αθήνας οι επιτροπές. Της Αθήνας. Της Αθήνας. Ντροπή. Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ντροπή. Ντροπή. Με επίσημα χαρτιά, τα έχω δώσει στους συνεργάτες σας. Ντροπή. Και να μην μπορεί να πάει το παιδάκι σε ένα φροντιστήριο και να έρχεται εδώ στην εκπομπή, για ποιο λόγο θα πρέπει να βγει στην εκπομπή για να ψάξει, να βρει τρόπο να επιβιώσει. Το κράτος θα έπρεπε να αγκαλιάσει αυτό το παιδί. Ότι ευχαριστώ το φροντιστήριο. Τι. Που καθυστερεί που δεν τα έχω πληρώσει. Θα το λύσουμε. Μία σύνταξη έχω. Να χωριέστε. Μία σύνταξη και τα ζω. Κοιτάξτε πώς τα έχω φέρει. Θα το λύσουν. Το μη μου στεναχωριέστε. Και μου λένε 80% αναπηρία. Πού θα πάει. Πού. 100%. Θα τις κόψουμε τα πόδια, θα τις κόψουμε τα χέρια. Έλεος. Και λένε δεν επιδεινώνεται λέει η κατάστασή της. Μα πού θα πάει. Αφού 80% της έχετε δώσει οι άνθρωποι. Πού θα πάει. Και τώρα μου παρουσιάζει μερικά ψυχολογικά προβλήματα επειδή δεν δουλεύει. Η μαμά, Η μαμά. Αισθάνεται άχρηστη. Βέβαια. Μα πώς αυτούς τους ανθρώπους, ποιος θα τους δώσει τη βοήθεια. Ποιος, κανένας. Ναι, γιατί πριν αισθανόταν ότι εργαζόταν και τουλάχιστον αυτά. Γιατί υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί να τα προσφέρει στο παιδί της. Αισθανόταν ότι τουλάχιστον του έδινε τη δυνατότητα οικονομική. Και έλεγε ότι εγώ προσφέρω. Να σταθεί. Και ευχαριστώ αυτούς τους δύο ανθρώπους που την είχαν πάρει στη δουλειά τους. Την απογευματινή. Πήγα στα σωματεία τους. Ποια σωματεία, ποια άτομα με ειδικές ανάγκες να το βοηθήσει, κανένας, ειδικά τους κουφούς. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, 3-4 χρόνια, η γλώσσα, η νοηματική δεν ήταν αναγνωρισμένη από την Ελλάδα. Το καταλαβαίνετε. Και της δίνει 80% αναπηρία, σας λέω με επίσημα, τα έχω δώσει. Και μου λένε, κύριε, δεν επιδεινώνεται την κατάσταση, κοιτάξτε να την κλείσετε σε μια κλινική, νευρολογική κλινική,
να πάρει το 25% για να πάρει σύνταξη. Να κλείσω το παιδί μου μέσα σε μια κλινική για να μου δώσουν χαρτιά ότι, και έτσι όπως πάει θα την κλείσω. Γιατί δεν αρχίζει το παιδί που είναι μέσα μόνο του, τουλάχιστον να έπαιρνε μια σύνταξη, να έλεγε ότι παίρνω σύνταξη, να το ταΐσω παιδί το παιδί μου. Το παιδί μου. Εγώ θα φύγω από τη ζωή. Μεγαλώνω. Γι' αυτό τις έχουμε δώσει από μωρό ότι οι γονείς της και πάνω απ' όλα. Τις έχουμε δώσει την κατεύθυνση αυτή και ειδικά η γιαγιά, γιατί εγώ δούλευα, ότι έχεις αυτό το πρόβλημα, το δέχτηκε και προσπαθεί να είναι δίπλα στους γονείς της. Πόσο θα, κυρία Κατιάνα μου, πέστε μου εμένα πόσο χρόνια θα ζήσω να τροφοδοτώ αυτά τα δύο παιδιά που δεν έχουν δουλειά. Δεν, δουλειά ζητάμε. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη. Δουλειά. Ή το 80% την αναπηρία που τις έχει δώσει το κράτος το ίδιο. 10 επιτροπές από κάτω υπογεγραμμένες με 80%. Γιατί την κόβουνε. Να κλείσουμε μια υπόσχεση. Ωραία. Θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να βρούμε μια άκρη καταρχήν στο θέμα της αναπηρίας. Για ποιο λόγο κόβουνε την κόρη σας και για ποιο λόγο δεν προχωράει αυτό το θέμα. Και επίσης θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να λύσουμε το θέμα του φροντιστηρίου της μικρής, γιατί αυτή είναι το μέλλον της οικογένειας. Η μικρή είναι τα πάντα. Το καλοκαίρι που είχαμε πάει στο χωριό η μικρή. Έχει τεράστια. Το καλοκαίρι, σας λέω, το καλοκαίρι είχαμε αυτό. Πάει στο χωριό, γιατί είμαι έξω από τα Καλάβρητα. Να. Και είχε πάρει ένα λάπτοπ της κόρης μου, της άλλης, γιατί έχω άλλη μία κόρη, και καθότανε και έγραφε βιβλίο. Το έχει μέσα πάνω. Στο κομπιούτερ. Καθόταν και έγραφε, αντί να παίξει σαν παιδί. Αφού βαριόμουνα. Και καθόταν και έγραφε. Ακόμα και τώρα γράφω. Εγώ θα πάρω μέρος σε ένα διαγωνισμό διηγήματος. Οργανώνει ένα ίδρυμα, δεν θυμάμαι τώρα πώς ονομάζεται, έχει χρηματικό έπαθλο τα πρώτα 3 διηγήματα. Και αυτό, άμα το κερδίσω, στους γονείς μου θέλω να το δώσω, όχι να το ξοδέψω εγώ. Θέλω να προσπαθώ να πάω να πληρώσω το... Δεν έχουν τηλέφωνο, γιατί συνεννοιόμαστε με φάξ ή με το τηλέφωνο, ας πούμε. Δεν δίνομαι να το πληρώσω. Το έχουν κόψει τη ΔΕΗ. Τη ΔΕΗ που λένε ότι στα άτομα με ειδικές ανάγκες έχω καταθέσει τα χαρτιά τους στην εφορία για να έχουν λίγο τη ΔΕΗ λιγοστή. Και εντούτοις όμως, το πρώτο μήνα το κάνανε. Μετά μου ζητήσανε ξανά χαρτιά πάλι από την αρχή. Και πληρώνουμε και τα χαράτσα. Ποια τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Και δεν δίνουμε. 5 άτομα με μία σύνταξη. Δουλειά θέλω για τα παιδιά μου. Ωχ, Θεέ μου. Όλο λοιπόν. Τάγματα είναι, αλλά δυστυχώς όμως... Και εμείς θα το παλέψουμε όμως. Σας ευχαριστώ θα πάρα πολύ. Θα το παλέψουμε. Να πάμε μαζί να κατασκευάσουμε κάτω από το γραφείο του διοικητή του ΙΚΑ. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή την όλη αυτή σκέψη αυτή για να έρθουμε εδώ σε εσάς ήταν της Κατερίνας. Η Κατερίνα σας βλέπει κάθε μέρα. Εσύ βλέπεις, κουκλίτσα μου. Σας ήθελε να έρθει. Η Κατερίνα ξεκίνησε. Εγώ, επειδή πήγα παντού και είναι οι πόρτες κλειστές, ειδικά για τα παιδιά. Μου λέει, παππού, εγώ θα στείλω αυτό στην κυρία Κατιάνα. Όχ, μωρέ. Και έτσι ήρθαμε. Έλα, μωρέ. Για να βρω δουλειά στους γονείς μου, είπε. Έλα, μωρέ. Και σας λέω, το φροντιστήριο, ευχαριστώ το φροντιστήριο που καθυστερεί, που δεν έχουμε πληρώσει. Θα το φτιάξουμε το φροντιστήριο. Σας είπα, θα το ρυθμίσουμε. Πόσους μήνες χρωστάτε? Είναι 3 μήνες. Να το φτιάξουμε το φροντιστήριο. Το θέμα είναι να βρούμε ένα φροντιστήριο που να πηγαίνει δωρεάν. Επειδή πηγαίνει από μωρό εκεί. Να, και είναι δίπλα. Ωραία. Είναι θα δίπλα. Προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Μπορεί οι άνθρωποι να μην θέλουν να δώσουν υποτροφία. Μπορεί όμως να βρεθεί ένα άλλο που να είναι στα 15-20 λεπτά και να μην χρειάζεται για τα επόμενα χρόνια που είναι πολλά να πληρώσει. Όχι, για όνομα του Θεού. Επειδή θα το βρούμε. Μέχρι θα το βρούμε. Γιατί η γιαγιά της δεν την έχει αφήσει ακόμα να φύγει. Να φύγει. Εντάξει, τώρα μεγάλος. Είναι 13, είναι ολόκληρο κορίτσι. Πάντως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά, θα το παλέψουμε πραγματικά. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε, πείτε μου, πάμε στο βίντεο, να πω το διαγωνισμό πρώτα. Λοιπόν, επειδή είναι πρώτη του μήνα, έχουμε ένα σημαντικό ποσό στο διαγωνισμό. Είναι 2.000 ευρώ μετρητά, τα οποία θα τα δώσουμε σε μισή ώρα. Δηλαδή,
Σε 31 λεπτά από τώρα θα γίνει κλήρωση και θα ανακοινώσουμε το όνομα του νικητή. 2.000 ευρώ μετρητά. 90 11 51 51 51 ή μέσω SMS ταφένα κενό. Το ονοματεπώνυμό σας το 54-990. Εύχομαι καλή σας επιτυχία. Τώρα, θα δούμε το Bollywood Dance που αρέσουν πολύ στη μαμά οι χωροί αυτοί, γιατί έχουν και εκφραστικότητα, αρέσουν στη μαμά μας έλεγες, το οποίο ήρθε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και είχε αγαπηθεί πάρα πολύ. Πάμε να δούμε το βίντεο. Σε ταξιδεύει στον πολύχρωμο κόσμο της Ινδίας. Αερίνα υφάσματα, έντονο μακιγιάζ, κοσμήματα σε πρόσωπο και σώμα για να χορεύουν μαζί τους. Οι κινήσεις του μοναδικές και οι εκφράσεις του προσώπου απαραίτητες. Το Bollywood Dance ήρθε στην Ελλάδα για να μείνει και έχει αγαπηθεί πολύ. Είναι ένας χορός που βοηθάει όχι μόνο το σώμα, αλλά και την ψυχή να χαίρεται, να διασκεδάζεις και είναι πλούσιο σε χρώματα. Μια κίνηση αγαπημένη σου, μια κίνηση αγαπημένη μου. Η πρώτη Ακαδημία Bollywood στην Ελλάδα είναι γεγονός. Η καλλιτεχνική διευθύντρια της Ακαδημίας, Άννα Δημητράτου, έμαθε τον χορό όταν ως ηθοποιός της ανατέθηκε ρόλος Ινδής χορεύτριας. Τότε δεν υπήρχε καμία σχολή Bollywood στην Ελλάδα και έμαθε τις κινήσεις από βιντεοτενίες. Λίγο καιρό αργότερα όμως, σε μια συνάντηση με τον διάσημο χορογράφο και χορευτή Σάνι Σιν, αποφάσισε να φέρει τον Bollywood στην Ελλάδα. Είναι ακόμα πιο χαρούμενος και πάρα πολύ εκφραστικός. Είναι βαθιά θεατρικός. Δηλαδή, κάθε φορά που χορεύεις Bollywood είναι σαν να παίζεις ένα θεατρικό μονόπρακτο, δηλαδή λες μια ιστορία αγάπης. Εγώ που μετράω τα αστέρια και σε περιμένω να έρθεις, αγαπημένε μου. Είναι ίσως ο μόνος χορός που γυμνάζει τόσο πολύ εκτός από τους μυς του σώματος και τους μυς του προσώπου. Αυτός ο χορός γυμνάζει τα πάντα, δηλαδή πόδια, χεράκια, πρόσωπο και ξέρετε τι λένε, ότι αν γυμνάζεις τους μυς του προσώπου παραμένεις νέος για πάρα πάρα πολλά χρόνια. Το μυστικό της νεότητας. Όταν ξυπνάς δηλαδή το πρωί τι κινείς? Ξεκινάω με ματάκια, τώρα με κοροϊδέψετε πολύ. Και αυτό είναι καλό. Πάρα πολύ και ματάκια πλάι πάνω, πλάι κάτω και προσπαθείς να κάνεις κυκλάκια με τα ματάκια σου. Η Άννα έχει μάθει τις μαγικές κινήσεις του χορού και σε αρκετούς επώνυμους, ξεκινώντας από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος μάλιστα ντύθηκε καταλλήλως. Έκανε μαθήματα και μάλιστα του είχα πει, βρε Γρηγόρη μου, μπες και στην ομάδα που είσαι τόσο ταλαντούχος και τίποτα, περιμένω. Νάντια Μπουλέ, αυτή η κοπέλα έχει τρομερό ταλέντο. Δηλαδή, τι να πω, της δείχνεις μισή κίνηση και την έχει πιάσει αμέσως. Ο Γιώργος Τσαλίκης για μία εμφάνισή του στο Dancing with the Stars έκανε πρώτα μαθήματα με την ειδικό. Είχαμε πάρα πολλά γέλια, δηλαδή ό,τι έλεγα, το έκανα, δηλαδή του έλεγα εγώ ότι αυτό είναι αλλά πάτωμα και μου έλεγε, α, αλλά και στο πάτωμα μου έλεγε εκείνος, ό,τι του έλεγα το διακομωδούσε. Στροβιλιστήκαμε γύρω από τη Δέσποινα Βανδύ για 3,5 ολόκληρα λεπτά στα φετινά βραβεία MAD. Της μάθατε κάποιες κινήσεις? Η ίδια δεν χόρεψε, την πλαισιώναμε εμείς, αλλά η Δέσποινα είναι τόσο εντυπωσιακή ούτως ή άλλως που δεν χρειαζόταν να κάνει τίποτα η ίδια. Στην ομάδα του Bollywood Dance είναι και η Νάντια Ζαχούρ, Ινδή τραγουδίστρια, η οποία αφού αρχικά μας είπε ένα τραγούδι... Ye jo teri aankhon mein sitare, ye jo tere honton mein angare, tere bina hai ye duniya adhoori, kaise mera dil samjhe ye doori, aaja dil tadpe pagal hai jaanu, ab main kisi ka kehna na maanu, pyaar ho gaya. Αργότερα, μας είπε πως οι γονείς της δυσκολεύτηκαν πολύ να αποδεχτούν το γεγονός ότι η κόρη τους χορεύει και τραγουδάει, καθώς στη χώρα τους είναι κάτι σχεδόν απαγορευτικό. Εξαρτάται από το σε τι θρησκεία ανήκει το σπίτι που ανήκεις, εξαρτάται από ποια κοινωνική κάστα, γιατί σε κάποιες κάστες είναι επιτρεπτό και σε κάποιες άλλες κάστες θεωρείται πάρα πολύ κακό μια γυναίκα να χορεύει. Ας το πούμε, οι γυναίκες που χορεύανε στην Ινδία και γενικότερα στην Ασία ήταν οι γυναίκες που εκδίδονταν. Αυτό
έχει αρχίσει να ξεπερνιέται τα τελευταία, ας πούμε, 7-8 χρόνια, που άρχισε φυσικά τον Bollywood να ανεβαίνει και πλέον ο λαός καταλαβαίνει ότι εντάξει, δεν τρέχει και κάτι τώρα το να χορέψουμε. Λοιπόν, να πω δύο λεπτά πριν έρθω σε εσάς. Επειδή δεν έχει φυγεί το Κατερινάκι, επικοινωνήσαμε με την ιδιοκτήτρια του φροντιστηρίου που πηγαίνει, στο Big Ben. Big Ben λέγεται το φροντιστήριό σου. Σε ποια περιοχή είναι, παιδιά, θυμίστε μου? Στους Αμπελόκηπους. Big Ben στους Αμπελόκηπους. Είπε ότι είσαι πολύ πολύ καλή μαθήτρια και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να σου δώσουν υποτροφία. Να διευκολύνουν την οικογένεια σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για να μην σταματήσεις τις σπουδές σου. Και όταν με το καλό και αν λύσετε το πρόβλημα, μπορείς μετά να ξαναδώσεις τα διδάκτρά σου. Γεια σας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα δείτε το χορό, το Bollywood χορό, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Bollywood Dance. Εγώ λέω για το διαγωνισμό 2.000 ευρώ μετρητά. Σε πόση ώρα είναι το διχίλιαρο, σε πόση ώρα κληρώνεται, σε 25 λεπτά από τώρα κληρώνει το διχίλιαρο. 90-11-51-51-51, μέσω SMS, τάφε ένα κενό το ονοματεπώνυμό σας στο 54-9-90. Μετά τις διαφημίσεις βγαίνουμε με τα κορίτσια. Με τα κορίτσια κατευθείαν. Bole churiya, bole kangna, hai main ho gayi teri saajna, tere bin jiyo nahi yo lagda main te mar gaya. Lecha lecha, lecha lecha, lecha lecha, churiya lecha lecha, lecha lecha. Είναι πολύ ωραίος χορός, έτσι, μου άρεσε πάρα πολύ. Άννα, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η έκφραση του προσώπου, κατάλαβα. Πάρα πολύ. Τεράστιο ρόλο. Γιατί ουσιαστικά διηγείς σε μια ιστορία. Και αφού δεν μπορείς να μιλήσεις, πρέπει να δώσεις τον άλλον που σε βλέπει να καταλάβει ακριβώς τι κάνεις με τα μάτια, με τα χέρια, με το σώμα, με την έκφραση. Η Άννα η Δημητράτου είναι η. Πώς να το πω, υπεύθυνη της σχολής, ιδιοκτήτρια της σχολής. Είναι καλλιτεχνική διευθύντρια. Καλλιτεχνική διευθύντρια, λοιπόν. Η Άννα, τι ιστορία μας διηγηθήκατε σε αυτό το χώρο, τι ιστορία έχει αυτός ο χώρος? Αυτό το τραγούδι που χορέψαμε είναι ένα πολύ ερωτικό τραγούδι. Είναι ένα αγόρι και ένα κορίτσι, τα οποία φλερτάρουν το ένα το άλλο. Και αυτή του λέει, είναι πολύ ποιητικό τραγούδι, δηλαδή του λέει, τα βραχιολάκια μου σου μιλάνε. Τέλειο, πώς το λέει αυτό, γιατί τα βραχιολάκια, μπορεί σούρια. Όχι, εσύ πώς το κάνεις όταν λες τα βραχιολάκια μου σου μιλάνε? Τα βραχιολάκια μου σου μιλάνε. Περιμένε, κάτσε. Κάτσε ένα λεπτό, να το πιάσει όλο η κάμερα, για δείξ' το. Τα βραχιολάκια μου σου μιλάνε. Εξαιρετικό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και όχι μόνο τα βραχιολάκια. Και τα πιο, μετά του λέει και τα πιο μεγάλα μου βραχιόλια, τα μπρασελέ, και αυτά σου μιλάω. Αλήθεια, εσύ είσαι από την Ινδία, έτσι, η Νάντια, Νάντια Ζαχούρ, και οι δύο γονείς. Και οι δύο γονείς. Έχεις γεννηθεί στην Ελλάδα? Έχω γεννηθεί στην Ελλάδα. Ο χώρος αυτός, βέβαια, για την οικογένειά σου στην Ινδία είναι λίγο
πώς να το πούμε. Αυτό γινόταν πριν από αρκετά χρόνια. Πριν πολλά χρόνια. Ναι. Τα κορίτσια των σοβαρών οικογενειών δεν χόρευαν έτσι. Τώρα τα κορίτσια των σοβαρών οικογενειών χορεύουν όλα και όλα θέλουν να μπουν στο Bollywood. Και να κάνουν Bollywood χορούς. Οπότε τώρα είναι μόδα, το Bollywood χορός είναι μόδα και στην Ινδία. Ξέρεις, έχεις πάει φυσικά, καθόλου τώρα. Το Bollywood χορός είναι μόδα τα τελευταία 10 χρόνια, γίνεται χαμός. Ό,τι υπήρχε στο Hollywood τόσα χρόνια έχει μεταφερθεί όλο στο Bollywood. Ακόμα και αυτοί που είναι στο Hollywood τρέχουν προς το Bollywood. Μάλιστα. Άννα, υπάρχει περίπτωση να κάνουμε κάποιο δώρο στο κοινό, να δώσουμε κάποια υποτροφία, κάτι? Γιατί μιας και είσαι καλλιτεχνική διευθύντρια της σχολής, είμαι σίγουρη ότι σίγουρα θα υπάρχουν τηλεθεάτρες που θα ενδιαφέρονται. Για το δικό σου το κοινό, Τατιάνα μου, θα δώσουμε σίγουρα κάτι. Ωραία. Ευχαριστώ. Σε ποια περιοχή είσαστε, για να ξέρει, γιατί εντάξει, όταν η άλλη μένει στη Θεσσαλονίκη δεν είναι εύκολο. Έχεις δίκιο. Είμαστε στο μετρό του Αγίου Δημητρίου, δίπλα στο Athens Metro Mall. Και θα μας δώσεις καμιά υποτροφία? Βεβαίως, θα σας δώσω για 5 άτομα. Πέντε άτομα για το δικό σου το κοινό. Εξαιρετικό. Ένα μήνα δωρεάν μαθήματα Bollywood. Καταπληκτικά. Το 211-189-1970-1971, 5 τηλεθεάτριές μας θα μάθουν να χορεύουν δωρεάν. Και εσύ όμως, Τατιάνα, Τα βραχιολάκια, όπως είπαμε, το τέλειο αυτό. Και εσύ όμως, πότε θα μας έρθεις για μαθήματα? Θα το σκεφτώ. Θα το σκεφτώ πότε θα σας έρθω για μαθήματα. Γιατί εγώ ο μόνος χρόνος ελεύθερος που θα έχω θα είναι πλέον το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν είστε ανοιχτά. Τατιάνα μου, έχεις δίκιο. Θα μείνουμε ανοιχτοί για σένα. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Και λέω το διαγωνισμό γιατί σε λίγο θα δούμε μόδα, συγκεκριμένα αξεσουάρ, παπούτσια, τσάντες. Τι μπορείτε να αγοράσετε μέσα στις εκπτώσεις με ελάχιστα χρήματα με το Διονύση Κολποδίνο. 2.000 ευρώ μετρητά, διότι ο διαγωνισμός μας ολοκληρώνεται σε λίγο. 90-11-51-51-51 μέσω SMS, τάφε ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας. Στο 54-990, σε 11 λεπτά και 49-47-45 δευτερόλεπτα ολοκληρώνει το διαγωνισμός και τα 2.000 ευρώ θα περάσουν στα χέρια ενός τηλεθεατή, Διονύσης Κολποδίνος. Καλησπέρα σας. Κοίτα τι ωραία πράγματα σου έχω φέρει σήμερα. Όπως καταλαβαίνεις. Και χρώμα και νομίζω τη μεγαλύτερη αδυναμία των γυναικών. Τα παπούτσια. Την προηγούμενη φορά ψώνισα. Ακριβώς, νομίζω και σήμερα. Είναι σαφές ότι θα ψωνίσω και σήμερα γιατί τα βρίσκεις σε απίστευτες τιμές. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα μπορεί να έχω φέρει και κάτι το οποίο να έχει και 90% έκπτωση. Αυτό εδώ πέρα, ας πούμε, δεν που είναι, φανταστικό. Είναι θεϊκό. Είναι πάρα είναι πολύ θεϊκό. Ωραίο. Πολύ εντυπωσιακό γιατί είναι όλο γεμάτο τρούξ με μικρές νεκροκεφαλές, λεοπάρ που είναι τρομερή τάση και είναι ένας ωραίος φάκελος για ένα βράδυ. Είναι και κόκκινο στο πλάι, τι ωραίο. Αυτή είναι η τιμή. Λοιπόν, η αρχική του τιμή ήταν 149 ευρώ. Τώρα στις εκπτώσεις θα το βρούμε 100. Μάλιστα. Μια χαρά. Να πάω όμως κατευθείαν εγώ στα μεγάλα νούμερα. Ναι, λοιπόν, στις μεγάλες διαφορές. Ακριβώς. Γιατί το ματάκι μου και το χεράκι μου... Πάντα πάει στα ακριβά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, εγώ απλά να πω ότι λόγω των ημερών, ήδη νομίζω είμαστε στη δεύτερη προς τρίτη εβδομάδα των εκπτώσεων. Πέρα από τις εκπτώσεις, πάρα πολλά καταστήματα που δυστυχώς είτε επειδή κλείνουν, είτε επειδή κάνουν κάποιες ανακαινήσεις, κάνουν μπαζάρ. Οπότε λοιπόν συμφέρει να κάνουμε λίγο μία έρευνα και να βρούμε αυτά τα καταστήματα και να πάρουμε κάποια πράγματα με 80 και ίσως και 90% έκπτωση. Για παράδειγμα, ας πούμε, εγώ έχω φέρει αυτή εδώ την πολύ εντυπωσιακή μπότα. Την θεϊκή, θα έλεγα, μπότα. Πολύ εντυπωσιακή. Την θεϊκή, θα έλεγα, μπότα. Και γούνες έχει, και κρίσταλα έχει, και τρούξ έχει, τα πάντα έχει. Λοιπόν, η αρχική της τιμή είναι 400 ευρώ. Πόσο πιστεύετε, Τατιάνα μου, ότι μπορεί να έχει? Να έχει 250. Και όμως έχει 50 ευρώ. 50 ευρώ. Κοιτάξτε, είναι απίστευτη η έκπτωση που έχει το συγκεκριμένο κομμάτι και θέλω να σου πω κάτι, ότι τέτοια κομμάτια πραγματικά αξίζει τον κόπο να τα παίρνει κανείς στις εκπτώσεις. Γιατί δεν είναι κάτι τόσο διαχρονικό όπως μια γόβα ή μια μπαλαρίνα. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο που η απλή τηλεθεάτρια δεν θα έδινε
400 ευρώ για να πάρει κάτι τόσο εξειζητημένο. Τώρα λοιπόν είναι ευκαιρία να ψωνίσουμε κάτι το οποίο ναι, μεν μας αρέσει, αλλά γιατί έχει τόσο φθηνά. Δηλαδή μας παίρνουν τηλέφωνα πάνω, λυσάνε, τηλεθεατές μας, οι αγάπες μας. Δεν μπορεί, γιατί έχει τόσο φθηνά από 450 και στο Twitter ρωτάνε. Και όμως, είναι αυτό που λέω. Και δεν είναι, επειδή το πιάνω εγώ από κοντά, δεν είναι πλαστικούρα. Καθόλου, ίσα-ίσα. Δεν είναι πλαστικούρα, δερματίνες και ψεύτικες μούνες. Πολύ ακριβή ποιότητα. Είναι πολύ ωραίο, δηλαδή δεν είναι ψευτουριά, είναι καλό. Και αυτή και η άλλη μπότα που έχεις δίπλα σου. Ποια? Με τα κρόσια, που και αυτή είναι αυτή. Φανταστική. Όντως πολύ ωραία. Πολύ εντυπωσιακή. Και αυτή λοιπόν έχει κάτι ανάλογο. Η αρχική της τιμή είναι 290 ευρώ και έχει μόνο 50 ευρώ τώρα. Αυτή έχει νούμερα, έχουν μείνει νούμερα. Κάτι γιατί θα πρόσεξε, κάνουμε. Πάντα κρύβεται ένα μυστικό. Η αλήθεια πας να είναι... πάρεις και λες, ας πούμε, δεν έχει. Ακριβώς. Είναι σπασμένα τα νούμερα. Σίγουρα εντάξει, τα νούμερα είναι σπασμένα. Θα δούμε. Δεν είναι και τόσο εύκολο, αλλά υπάρχει σίγουρα απόθεμα. Λύσαξαμε την πόρτα, θέλω τώρα. Λοιπόν. Επίσης, να πούμε, οι γνωστές μπαλαρίνες σε όλους μας. 50 ευρώ έχει και αυτή η μπότα. Και όμως, ναι. Και είναι δερμάτινη. 100%. Είναι 100% δέρμα. Ναι. Είναι αυτό που λέμε οι προσφορές των εκτόσεων που πραγματικά πρέπει να τις κυνηγήσουμε. Έχουν πάρει τηλέφωνο πάνω. Και γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός. Θέλουν αυτή την μπότα. Ό,τι θέλουν θα τους ενημερώσουμε. Καταρχήν να πούμε, τι θέλεις να αγοράσεις, την τιμή την άκουσες, πώς αγοράζεις έτσι. Λοιπόν, μουρούνι στο σακί. Τι έχει, 345 ευρώ αρχική είχε, τιμή, ναι. Και τώρα έχει 100. Μάλιστα. Πολύ και εδώ μιλάμε για ένα ποσοστό πάνω από μισή τιμή. Αυτό αξίζει τον κόπο. Όντως. Γιατί αυτό το φοράς και του χρόνου και πολύ εύκολα. Ακριβώς. Αυτό είναι πιο διαχρονικό. Mm. Από τα άλλα που τα οποία είναι λίγο πιο extreme, λίγο πιο fashion. Πάρα πολύ ωραία. Όπως ναι. Και μπαλαρινούλες που έχουν αρχική τιμή 2,25 και έχουν 80. Καθημερινό και για νέες κοπέλες, όχι απαραίτητα για μεγάλες ηλικίες. Mm-hmm. Επίσης... Εντάξει, σταμάτω, δεν μπορώ να πεθαίνω. Ξέρω την αδυναμία σου και γι' αυτό σου έφερα. Είναι σατανικός. Με κάνει και λιώνω. Ξέρει, μόλις μου δείχνει παιδικό παπουτσάκι, ξέρει ότι κάτι ποιος δεν λιώνει με αυτά τα παπουτσάκια. Και μου φέρνει τα παπουτσάκια τα παιδικά που με τρελαίνουνε. Ποιος δεν λιώνει, όταν ξέρεις ότι και αυτό για το παιδάκι σου έχει μόνο 50 ευρώ. Είναι τόσο όμορφα και ζεστά. Και είναι μια αγορά την οποία το παίρνεις φέτος στις εκτόσεις με 50 ευρώ και άνετα το φοράει το παιδί και του χρόνου. 50 ευρώ έχει αυτό. 50 ευρώ έχει, ναι. Και πόσο είχε πριν. Η αρχική του τιμή ήταν 119. Ναι, γιατί είναι με είναι κανονική μέσα και λοιπά, δεν είναι συνθετικά που το φοράνε, φοράει το παιδί και υδρώνει και λοιπά. Ακριβώς, είναι προσεγμένα να πολύ. Συνέχεια. Αυτά εδώ τα παπουτσάκια σου θυμίζουν κάτι. Τα έχω βάλει κατά κόρον. Σου θυμίζουν σε κόκκινο. Κάτι. Και τα φόραγα και στα καλυστία σε κόκκινο. Τα παπουτσάκια. Αυτό και... το συγκεκριμένο παπούτσι φέτος έγινε χαμός. Σφαγή. Σφαγή. Επειδή είναι ένα μποτάκι το οποίο κολακεύει πάρα πολύ το πόδι. Γενικά οι γυναίκες πιστεύετε ότι το μποτάκι κοντένει. Θα συμφωνήσω. Εξαρτάται όμως το μποτάκι. Αυτό λοιπόν το μποτάκι ήταν πάρα πολύ έξυπνο φέτος. Πολύ. Γιατί κολακεύει πάρα πολύ το πόδι. Είτε έχουμε ψηλό πόδι, είτε λίγο πιο κοντό, κολακεύει πάρα πολύ. Η αρχική του λοιπόν τιμή, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ήταν 159 ευρώ. Mm-hmm. Τώρα στις εκτόσεις μπορούμε να το πάρουμε 90 ευρώ και να μην έχουμε λοιπόν αυτή την αμφιβολία. Θα φαινόμαστε ψηλές, θα φαινόμαστε κοντές. Safe. Εφαίνω με αυτό το μποτάκι. Η αλήθεια είναι πως είναι πολύ ωραίο και είναι πάρα πολύ ωραίο και σε αυτό το χρώμα. Τρελαίνω. Επίσης, όπως βλέπετε, φοράω κι εγώ άρμι. Φέτος λοιπόν το καλοκαίρι, Τατιάνα μου, θα ξεκινήσεις ήδη. Φαντάζομαι, θα σου φέρνει ξανθή ήδη άρμι. Έχω πάρει στην κόρη μου. Εγώ τη μόδα την ξεκινάω από την κόρη μου. Επειδή εγώ ντύνομαι πιο συντηρητικά και κλασικά, στην κόρη μου θα πάρω ένα άρμι κολάν. Ακριβώς. Να βάλει. Λοιπόν, που λέτε, πάρα πολύ μόδα φέτος το καλοκαίρι και από την άνοιξη το άρμι. Εγώ λοιπόν σας έφερα μια πάρα πολύ ωραία μπότα, δερμάτινη και αυτή, συνδυασμένη με ύφασμα, με τρουξ που συνδυάζει την τάση της επόμενης σεζόν. Πόσο έχει. Η αρχική της τιμή ήταν 149 ευρώ. Τώρα στις εκτόσεις 80 ευρώ και κάτι το οποίο θα το φορέσουμε για τους επόμενους 2-3 μήνες. Λοιπόν, πολύ σημαντικό γιατί αυτή είναι... Τζαμπουίτα η τσάντα από ό,τι βλέπω.
Και πες μου, τι είχαμε πει ότι τρελή τζαμπουίτα. Δεν πήρες από το Λονδίνο. Άσε με. Λοιπόν, αυτή η τσάντα, η φλούο, είναι της μόδας το καλοκαίρι. Όπως είχαμε πει και πέρυσι, το βαρεθήκαμε λίγο το φλούο. Ναι. Πρέπει λοιπόν να το ξαναβάλουμε στη ζωή μας. Μάλιστα. Δυστυχώς ή ευτυχώς για κάποιους, το φλούο είναι πάλι τάση για φέτος το καλοκαίρι. Τάση. Πρόσεξε, γιατί αυτή δεν φεύγει από το στούντιο, όπως καταλαβαίνεις. Την έχω αγοράσει και θα σας δείξω την τιμή τώρα. Καταλαβαίνετε, για να ξεκινάει από 39 ευρώ, καταλαβαίνετε πόσο έχει. Κοινάω το καρτελάκι, θα ξοδευτώ για να την πάρω. 10 ευρώ. Θα ξοδευτώ πολύ. Αυτή θα πάρω εγώ σήμερα, αυτή είναι η αγορά μου. Και σου πάει, νομίζω σήμερα μπορείς να φύγεις με αυτή την τσάντα. Εξαιρετικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι όντως πάρα πολύ ωραία. Και είναι τάση, δηλαδή είναι. Είναι δεν τρομερή. Δεν θα είναι off το καλοκαίρι. Και αν την είχαμε πάρει και κάτι ανάλογο πέρυσι, μπορούμε και φέτος να το κρατήσουμε. Οπότε βλέπουμε ότι η μόδα, αυτό που λέμε, κάνει κύκλους. Και τι άλλο επίσης θα αγόραζες, Τατιάνα, από αυτό το τραπέζι? Τι θα αγόραζα από αυτό το... Αυτό είναι το πάρα πολύ διαχρονικό τσαντάκι. Όλες οι κυρίες και οι νέες κοπέλες ακόμα θέλουν ένα τέτοιο τσαντάκι. Για να βγουν ένα βράδυ, να πάνε να πιούν ένα ποτό, ένα θέατρο. Ναι. Είναι ένα διαχρονικό τσαντάκι. Η αρχική του τιμή είναι 55 ευρώ. Τώρα στις εκπτώσεις το παίρνουμε με 25 ευρώ και το έχουμε και το κρατάμε για πάρα πολλά χρόνια. Εξαιρετικά. Μάλιστα. Μπορώ να δω άλλο ένα τελευταίο item. Να δεις, βεβαίως. Αυτό, το κλάτς. Όλες βλέπουμε τις διάσημες, την Kate Middleton, την Beyoncé, τη Rihanna, να κρατάνε αυτά τα πασίγνωστα τσαντάκια. Δεν θα το πάρω, γιατί έχω πάρει ήδη τέτοιο κλάτς. Πάρα πολύ καλά έχεις κάνει. Οπότε δεν θα πάρω. Λοιπόν, ξεκίνησε από έναν πολύ γνωστό μεγάλο σχεδιαστή. Άστον. Τον Alexander McQueen. Λοιπόν, ακριβώς. Ναι. Έγινε τρομερή μόδα. Η αλήθεια είναι πως όντως γίνεται χαμός. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν έχω βρει κάτι ανάλογο, όχι βέβαια Alexander McQueen, κάτι ανάλογο, πολύ πρακτικό, το χρησιμοποιείς και ως κόσμημα. Κράτα το εσύ που έχεις λίγο πιο θηλυκά. Δεν υπάρχει, αγάπη μου, 20 που να μην έχει κοπιάρει το κλάτσο του McQueen συγχωρεμένο. Τον έχουνε. Δυστυχώς. Θα βλέπει από τον παράδεισο και θα λέει, δεν έμεινε αυτή η Κίνα το τι κλάτσα έχει βγάλει σε McQueen. Χαμός. Λοιπόν, πόσο έχει αυτό? Λοιπόν, αυτό έχει αρχική τιμή 85 ευρώ ναι. Και τώρα μπορούμε να το πάρουμε 30 ευρώ. Εξαιρετικά. Και πιστέψτε με, δεν θα καταλάβει κανένας απολύτως τίποτα. Αυτό το τσαντάκι πραγματικά για 30 ευρώ αξίζει τον κόπο. Η αλήθεια είναι πως ναι, γιατί και δέρμα είναι. Και τίγκα στα τρούξ είναι που όλοι φέτος τα αγαπήσαμε και τα λατρέψαμε και θα συνεχίσουμε, έχω να σου πω. Μάστε. Λοιπόν, πολύ ωραία πράγματα είδαμε. Λέω τελευταία φορά το διαγωνισμό, 90-11-51-51-51 για τα 2.000 ευρώ μετρητά γιατί κληρώνει. 90-11-51-51-51 από σταθερό. Πάμε σε διαφημίσεις, τι κάνουμε. Ωραία, σας δίνουμε λίγο χρόνο για να τηλεφωνήσετε για το διχίλιαρο. Και σε λίγο μπορεί να ακούσετε το όνομά σας. 90-11-51-51-51 διαφημίσεις. Λοιπόν, είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Έχουμε πετάξει έξω το πρόγραμμα με τις αγορές. Η αλήθεια είναι το μισό στούντιο θέλει να αγοράσει τα πάντα. Έχουν κατέβει από πάνω. Θα φύγω, από διάφορα τμήματα εδώ στο Star. Διεκδικούν παπούτσια. Πάμε γρήγορα να σας αποχαιρετήσουμε. Να πούμε το όνομα του νικητή. Είναι άνδρας, μου είπανε. Ελευθέριος Σοκράτους. Λέτε να είναι Κύπριος. Ε? Κύπριος πρέπει να είναι. Κύριε Σοκράτους, μάλλον από την Κύπρο είστε, που την αγαπάω πάρα πάρα πολύ την Κύπρο μας. Σε καλή μεριά τα 2.000 ευρώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.